Το άγχος. Παρατηρούμε το άγχος. Είναι η πρώτη λέξη που λένε. Θέλω να μιλήσω σε κάποιον γιατί το τελευταίο καιρό έχω άγχος. Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Έχει επηρεαστεί η διατροφή μου, οι σχέσεις μου με τους υπόλοιπους. Το τίμημα που πληρώνει η ψυχική υγεία και των κριτικών την περίοδο της πανδημίας είναι βαρύ, με το άγχος και την αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα να είναι τα κυρίαρχα συναισθήματα. Ταράζει τους ανθρώπους όχι τα πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα. Με λίγα λόγια, ότι δεν μας ταράζει η κατάσταση και η καθημερινότητα, αλλά η σκέψη που κάνουμε γύρω από την κατάσταση. Οπότε δεν είναι ο κορονοϊός που μας τρομάζει, αλλά οι σκέψεις που κάνουμε. Και εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ, για να βοηθήσουμε να διαχειριστούν οι άνθρωποι την καθημερινότητα καλύτερα και πιο λειτουργικά για τους ίδιους. Δωρεάν πρόγραμμα ψυχοκοινωνικής στήριξης στον ενήλικο πληθυσμό της Κρήτης με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που έχει επιφέρει η πανδημία στην ψυχική υγεία τρέχει εδώ και λίγο καιρό η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ψυχοκοινωνικής στήριξης, η Αρρωγή. Αφορά το ιατρικό, το νοσηλευτικό προσωπικό, τους ανθρώπους που έχουν νοσήσει από COVID, τους συγγενείς τους, και αργότερα πηγαίνουμε, επεκτείνεται και στις υπόλοιπες ομάδες του πληθυσμού. Με προτεραιότητα τις ευάλωτες ομάδες, τους ανέργους και ανθρώπους που έχουν πληγεί άμεσα από την πανδημία. Υπάρχουν πολλές υπηρεσίες με προσωπικό που εκτίθεται καθημερινά σε κίνδυνο, είτε να κολλήσουν, είτε είναι υπεύθυνοι για άλλα άτομα, όπως ας πούμε τα γυροκομεία, που έχουν πάρα πολύ μεγάλο άγχος για τους ηλικιωμένους, να μην τους κολλήσουν, να τηρούν τα μέτρα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις μπορούν να στηριχτούν και σε ομαδικό επίπεδο, με κάποιες ψυχοεκπαιδεύσεις για διαχείριση του εργασιακού στρες και οποιοδήποτε άλλο θέμα επιθυμούν. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα του ατομικού, που ο καθένας εκφράζει τα προβλήματά του, τις σκέψεις, τις ανησυχίες τους και μαζί με τον ψυχολόγο βγάζουν μια κοινή πορεία για το πώς θα δουλέψουν. Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη τους τελευταίους σχεδόν 2 μήνες, με δεκάδες συνανθρώπους μας να έχουν ήδη απευθυνθεί σε αυτό, ζητώντας βοήθεια. Υπάρχουν από όλες τις ηλικίες, μπορώ να πω. Στις μικρότερες ηλικίες παρουσιάζουν περισσότερο άγχος, θα έλεγα. Άγχος για το μέλλον, ότι είναι αβέβαιο, ζούμε σε μια πραγματικότητα που δεν έχουμε ξαναζήσει μέχρι τώρα. Στη μέση ηλικία έχουν είτε άγχος είτε οικογενειακά προβλήματα, δηλαδή αυτή η περίοδος έχει εντείνει διάφορες καταστάσεις μέσα στην οικογένεια, που μπορεί να δημιουργεί εντάσεις λόγω διακοπής της εργασίας, λόγω άγχους μην κολλήσουν κάποιο δικό τους άνθρωπο. Και υπάρχουν και ηλικιωμένοι που βιώνουν περισσότερη μοναξιά, είναι απομονωμένοι, δεν επικοινωνούν με πολύ κόσμο, φοβούνται να βγουν από το σπίτι. Οι συνέπειες της πανδημίας στην ψυχική υγεία θα φανούν αργότερα. Ήδη υπάρχουν δείγματα, αλλά αργότερα θα έχουμε πολύ μεγάλες συνέπειες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν προκειμένου να ζητήσουν βοήθεια στο 6943-071-377 από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 το πρωί και έως τις 6 το απόγευμα, να στείλουν mail στο arrogicovid@gmail.com ή να μπουν στην ιστοσελίδα www.arrogi.gr και να συμπληρώσουν τη φόρμα ενδιαφέροντος. Υπάρχει ακόμα και σήμερα το ταμπού πως αν καλέσεις βοήθεια σε κάποιον επαγγελματία ψυχικής υγείας θεωρείται ότι έχεις κάποιο πρόβλημα και ότι θα στιγματιστείς. Δεν χρειάζεται ο κόσμος να διστάζει. Είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Όλοι μας περνάμε δυσκολίες, βιώνουμε συναισθηματικές εντάσεις, επιφορτήσεις. Οπότε είναι ίσα υγιές να καλείς για υποστήριξη, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις το πρόβλημα και θέλεις να το αντιμετωπίσεις. Δεν είναι αδυναμία να καλέσεις και να ζητήσεις βοήθεια, ίσα ίσα που είναι δύναμη.